Μόνο αυτό θα πω γενικέ. Ο Ευκλήδης Τσακαλώτος χθες, αν μπορείτε να ερμηνεύσετε και αυτό, κάλεσε τις αριστερές δυνάμεις και το Κομμουνιστικό Κόμμα να συνεργαστούν, γιατί όπως είπε, η ψήφος είναι ψήφος ζωής ή θανάτου. Αν δεν συνεργαστεί, λέει, το Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο λέει ότι είμαστε ήδη, δεν είμαστε ίδιοι, τότε να μην ψηφίσει ο λαός στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Ο κύριος Τσακαλώτος είπε κάτι πολύ χοντρό και θα πρέπει να σκεφτεί πάρα πολύ καλά πριν μιλάει για το ΚΚΕ. Σας κάλεσε συνεργαστείτε. Θα πρέπει να πλένει το στόμα του. Ο Τσακαλώτος είπε ότι απευθυνόμενος στα μέλη του ΚΚΕ και στους ψηφοφόρους ότι πρέπει να δώσουν μάθημα στο ΚΚΕ οι εργαζόμενοι να μην το ψηφίσουν ξανά, ακόμα και αυτοί που το ψήφισαν, δηλαδή οι 300.000, γιατί έτσι μόνο θα συνέλθει η ηγεσία του. Δεν ντρέπεται και στο ελάχιστο ο κύριος Τσακαλώτος, ο κύριος Τσίπρας και όλο αυτό το συνοθήλευμα που έχει μαζέψει από ακροδεξιούς στην κυβέρνησή του μέχρι το πιο βαθύ Πασόκ, το διεφθαρμένο, και όλους αυτούς να μιλάει με τέτοιο τρόπο για το ΚΚΕ και να έχει το θράσος να απευθύνεται στους οπαδούς του ΚΚΕ. Καταλαβαίνω ότι δεν συζητάτε συνεργασία, διότι, από διότι την απάντηση. Εγώ έλεγα κάτι πριν που δεν το ακούσατε, μιας και μπήκε και στη συζήτηση. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων, λαϊκών ανθρώπων, οι οποίοι έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ τους έστειλε ξανά στην αγκαλιά της Νέας Δημοκρατίας. Τους έστειλε εκεί ακριβώς γιατί ακολούθησε. Ή εσείς δεν τους κερδίσατε, ίδια θα σας έλεγε κάποιος. Ίδια πολιτική με τη Νέα Δημοκρατία. Το συνήγορο του διαβόλου. Άρα λοιπόν ο κύριος Τσακαλώτος θα πρέπει να σκεφτεί αυτό το 13-15% που είναι εκατομμύρια ψηφοφόροι. Είναι 1.000.000 πόσοι, δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό. Και πήγαν στη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να σκεφτεί γιατί έκανε αυτό το χατήρι στη δεξιά. Το έκανε γιατί ακριβώς ακολούθησε δεξιά πολιτική. Μάλιστα. Ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν την ακολούθησε επειδή ήμασταν πριν σε εποπτεία που τάχα μου τώρα τέλειωσε, πριν στα μνημόνια και τάχα μου τώρα καταργηθήκαν, γιατί και η μεταμνημονιακή εποχή συνεχίζει στην ίδια ρότα της εποπτείας, των πλεονασμάτων, όλων αυτών δηλαδή, λοιπόν, που ακολουθήθηκαν και την περίοδο, την μνημονιακή υπολίθεση. Κύριε Γραμματέα, άρα λοιπόν πάμε. Αυτά πρέπει να σκεφτεί ο ελληνικός λαός, εκεί πάνω να σκύψει, να αφουγκραστεί τι του λέει το ΚΚΕ, γιατί μας ακούει, αλλά απλώς να αφουγκράζεται ή απλώς να λέει έχει δίκιο το ΚΚΕ, είπε αλήθειες, επιβεβαιώθηκε σε μια σειρά ζητήματα, βρίσκεται στη μάχη και το θέλουμε μαζί μας. Πρέπει να σκεφτούν και οι 375.000 που μας ψήφισαν στις περιφερειακές εκλογές και οι 302.000 που μας ψήφισαν στις ευρωεκλογές και οι επίσης οι πολύ περισσότερες χιλιάδες που μας ψήφισαν στις τοπικές εκλογές, και σταθερά να έρθουν στις βουλευτικές εκλογές, λοιπόν, να δώσουν ψήφο στο ΚΚΕ, διότι μόνο το ΚΚΕ θα είναι Γραμματέα και αύριο στήριγμά τους μέσα στη ζωή. Είναι σαφές μέσα αυτό που λέτε αγώνα. Και σας έγινε όμως μία πρόταση που ακολουθεί η μνημονιακή πολιτική. Είχε ένα σκεπτικό, δεν κύριε είναι Τσακαλώτος. Η πρόταση, λέει, για να ανακόψουμε να δείτε, την έλευση της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Τσακαλώτος ήταν ομός, δεν ξέρει να τα πει κιόλα, διότι θα μπορούσε να πει γενικά απευθυνόμαστε συνεργασία, όπως έλεγε παλιότερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε να συζητήσουμε σε αυτή τη βάση γιατί εμείς λέμε όχι και γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ακολουθεί δεξιά πολιτική και άρα δεν μπορεί το ΚΚΕ σε αυτές τις συνθήκες, με αυτούς τους συσχετισμούς, να βάλει χέρι και να ανεχτεί μια τέτοια κυβέρνηση. Και αποδειχθήκαμε όχι προφήτες απλώς. Πέσαμε 100% μέσα αυτά. Ωραία, τα τέσσερα χρόνια. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα που έγιναν αυτή την εβδομάδα. Είπε χοντρά, κάλεσε τον κόσμο να φύγει από το ΚΚΕ, λες και κινδυνεύει από το ΚΚΕ. Βέβαια, κινδυνεύει η πολιτική τους. Σύμφωνοι. Σας κάλεσε να συνεργαστείτε και αν δεν συνεργαστείτε, μετά να πάει ο κόσμος. Και η πολιτική αυτή, γι' αυτό λέω ότι τα λέει χοντρά, αντικομουνιστικά, και πρέπει να πάρει μάθημα ο κάθε κύριος Τσακαλώτος που βρίσκεται σήμερα σε ένα τέτοιο κόμμα που έχει ξεπουπουλιάσει ιδανικά αξίες της αριστεράς, της προόδου, της δημοκρατίας, που άνθρωποι δώσαν τις ζωές τους γι' αυτό. Μάλιστα, λοιπόν. Άνθρωποι λοιπόν δώσαν τις ζωές τους και συνεχίζουν να τις δίνουν. Και είναι μπροστάριδες σε αγώνες και μέσα στα εργοστάσια, σε επιχειρήσεις και στο εμπόριο και στον τουρισμό και στους δρόμους του αγώνα και στους αγρότες και στους αυτοαπασχολούμενους, σε όλη την κοινωνία. Λοιπόν, πάμε άρα να λοιπόν δούμε
Αυτά είναι τα ζητήματα και εμείς λέμε ότι ο ελληνικός λαός μπορεί να καταλάβει ότι όταν αδυνάτιζε το ΚΚΕ, τότε περνάγαν τα μνημόνια. Λοιπόν. Τότε περνάγαν οι αντιλαϊκοί νόμοι. Τότε δεν υπήρχαν ούτε έστω κάποιες ανάσες ανακούφισης. Κύριε Γραμματέα, να όταν αφήσουμε το Λαύρο τον Παναγιώτη να μας δώσει λίγο το ρεπορτάζ. Θα έχουμε και επιμέρους ανάσες ανακούφισης.